κατά βάση βοηθάει να μπορέσουμε να βρούμε τους ασυμπτωματικούς. Καθώς όποιος έχει συμπτώματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιδιώκει να κάνει το τεστ. Ο ασυμπτωματικός όμως, ο οποίος μπορεί να μην έχει κάποια υποψία, με αυτή την ευκολία και τη δυνατότητα που του δίνεται στο σπίτι να μπορέσει να κάνει την αυτοδιάγνωσή του, θα μπορέσει μετά να ακολουθήσει τα πρωτόκολλα όπως ισχύουν. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή... Είμαστε η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά που δίνει αυτή τη δυνατότητα δωρεάν. Θα μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα, είναι υποδιαμόρφωση το πώς ακριβώς ήταν αυτή η πλατφόρμα, θα το δηλώνουμε, γιατί ουσιαστικά αυτή η πλατφόρμα θα μας δίνει το OK για να πάμε, δίνει την όθηση για το επόμενο βήμα, για να μπορέσουμε να πάμε και να μας ελέγξουν στη δημόσια υγεία, να κάνουν τον επανέλεγχο. Άρα μέσω πλατφόρμας θα καθοδηγείτε και τον κόσμο σε ποιο νοσοκομείο να πάει, σε ποιο κέντρο υγείας θα πάει. Ακριβώς. Για να πάει και να κάνει τον επανέλεγχό του. Και πότε και θα είναι έτοιμη αυτή η εφαρμογή, πότε θα είναι έτοιμη? Την Παρασκευή θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Είναι υποδιαμόρφωση, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι καινούριο. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές έτσι ώστε να είναι όσο πιο αποτελεσματική αυτή η δυνατότητα, αυτό το επιπλέον εργαλείο το οποίο δίνουμε στον κόσμο. Και νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει πραγματικά αποτελεσματικά, ειδικά ως προς ασυμπτωματικούς. Στη Γερμανία, επειδή είπατε ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, ξέρουμε ότι το έχουν δοκιμάσει ήδη. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Υπάρχει εμπορική χρήση, αλλά δεν υπάρχει η δωρεάν διάθεση. Είμαστε η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά που έχουμε αποφασίσει τη δωρεάν διάθεση στους πολίτες. Μόνο σε φαρμακεία θα το βρίσκουμε? Μόνο σε φαρμακεία.